ξεκινάμε όπως πάντα με το που μας βρίσκεται, www.fetareport.gr, youtube.com/fetareport, twitter.com/fetareport, facebook.com/fetareport και instagram.com/fetareport που έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο έτσι είναι λίγο διαφορετικό, θα το κάνω σε βίντεο. Αν ακούτε από podcast player δεν χάνετε πάρα πολλά, αλλά ίσως να σας αρέσει πιο πολύ να το ακούσετε από YouTube, πάλι χωρίς να είναι ανάγκη. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη λογοκρισία στο ίντερνετ, το πώς τι συμβαίνει σήμερα και επίσης τι πιστεύω ότι θα είναι το μοντέλο το οποίο θα λύσει όχι μόνο αυτό το πρόβλημα, αλλά και αρκετά άλλα στο μέλλον. Ξεκινάμε από την παραγωγή υλικού, όπου για να βγει κάτι βίντεο ή ηχητικό έχουμε την έρευνα, την προετοιμασία, την παραγωγή, την επεξεργασία ή το editing όπως λέμε, προσθήκη εφέ και περιγραφή όπου επιλέγουμε ας πούμε μερικά tags που θα το κάνουμε post και όλα αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα για την παραγωγή και επεξεργασία, επειδή αυτό θα ήθελα να γίνει live το επεισόδιο, δηλαδή όπως μιλάω το γράφω και τελείωσε, βγήκε έτσι. Είναι η πέμπτη ή η έκτη φορά που το ηχογραφώ, το οποίο δεν φαίνεται γενικά. Θα μιλήσουμε βέβαια για την διανομή, αφού κάτι παραχθεί, έχουμε μετά είτε ένα βίντεο, είτε κάποιο ηχητικό. Και μετά είναι που αρχίζουμε και το δίνουμε στις πλατφόρμες, όπως το YouTube, τη Netflix, το Spotify, το Vimeo ή οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο πράγμα που κάνουν αυτές τις πλατφόρμες είναι ότι το μετατρέπουν σε διαφορετικά format ανάλογα με το που θα παιχτεί. Για παράδειγμα, ένα βίντεο, ας πούμε, το YouTube το μετατρέπει σε format για μεγάλες οθόνες, σε format για tablet ή μικρότερες οθόνες και σε αντίστοιχα για το κινητό, το ίδιο και με τα ηχητικά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται αυτό να, ας πούμε, άμα έχεις ένα κινητό, να μην πάρεις ένα τεράστιο αρχείο από το οποίο είναι να παιχτεί σε μια τεράστια οθόνη πάλι και ταυτόχρονα το κινητό σου να πρέπει να το μικρύνει. Στη συνέχεια έχουμε την αποθήκευση και επειδή πολλοί από αυτούς έχουν κάποια δίκτυα διανομής στο ίντερνετ, το αποθηκευμένο αρχείο αντιγράφεται ή είναι έτοιμο να αντιγραφεί σε διαφορετικούς σερβερ ανά τον κόσμο. Ένα κλασικό παράδειγμα που έχει αναφερθεί πολύ είναι η Netflix, όπου βάζει, τα λένε και πορτοκαλί κουτιά γιατί είναι βαμμένα πορτοκαλί, βάζει στους πάροχους. Δίνει κάποιο κουτί, το οποίο έχει σειρές και άλλες ταινίες και όταν πηγαίνεις στη Netflix και λες ότι και θέλω να δω αυτό, σε παραπέμπει, σου δίνει κάτι σαν εισιτήριο και σε πηγαίνει στο κοντινότερο πορτοκαλί κουτί που μπορεί να βρει εκείνη τη στιγμή ή το μεταφέρει στο δικό σου κοντά, σε αυτό του πάροχου σου κοντά και σου δείχνει από εκεί. Στη συνέχεια όταν πάμε να δούμε κάτι, όταν ανοίγουμε δηλαδή μια, το πάλι το Netflix μας, το Amazon, το YouTube μας ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε κάποιες συστάσεις. Δηλαδή σου λέει ότι από όλα τα βίντεο που έχουν μπει ίσως από την τελευταία φορά που ήρθες ή τις τελευταίες ημέρες, μάλλον θα σε ενδιαφέρει να δεις αυτό. Επίσης έχουμε και τις συνδρομές, όπου πηγαίνεις και λες ότι παρακολουθώ αυτό το κανάλι, μόλις έρχεται και σου λέει ότι Χριστίνα, αυτό το κανάλι έβγαλε κάτι. Τώρα, όταν γίνεται η προβολή, συνήθως αμείβεται ο δημιουργός με κάποια διαφήμιση. Οπότε έχουμε εδώ μια ερώτηση. Γιατί η διαφήμιση? Υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο όπου υπάρχει η συνδρομή πληρώνεται έτσι ώστε σε κάθε ακρόαση πηγαίνει ένα μικρό ποσό στον παραγωγό, αλλά πιο πολύ παίζουν οι διαφημίσεις. Για ας πούμε στο Spotify μπορεί και να σου δείχνει διαφημίσεις και από τις διαφημίσεις να πηγαίνει. Και αυτό έχει ένα παρελκόμενο ότι πολλές φορές κόσμος κάνει περιεχόμενο το οποίο θα έπρεπε να είναι ας πούμε μία μισή ώρα, το κόβει ας πούμε σε 15 λεπτά, σε 20 λεπτά ή απλά δεν κάνει μεγάλο περιεχόμενο, γιατί άμα το κόψει σε 15 λεπτό ή 20 λεπτό έχεις πιο πολλές προβολές στο καθένα, άρα μπορείς να βάλεις μέσα και πιο πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή εδώ έχουμε μία έτσι κατάσταση όπου το μέσο προδικάζει το τι περιεχόμενο θα μπει μέσα. Το μέσο είναι το μήνυμα που λέγαμε παλιά. Αφού δούμε κάτι, έχουμε τη λεγόμενη ανατροφοδότηση, όπου ο ακροατής ή ο τηλεθεατής, αφού δει κάτι, λέει αν του άρεσε ή δεν του άρεσε. Έχουμε τις καταγραφές της προβολής και πολλά αναλυτικά. Για παράδειγμα, στο Anchor που κάθεται η Φέτα, πολλές φορές βλέπουμε ότι έχετε δει περισσότερα, όπως έχετε ακούσει μάλλον, ένα μισό επεισόδιο. Το έχετε δει μέχρι τη μέση και μετά φύγατε. Ή σε μερικά τα οποία έτσι είναι πιο εξειδικευμένα, όπως κόμικ, ακούτε πολύ από εσάς 3 λεπτά και μετά μας χαιρετάτε. Και έρχεστε μετά, ξέρω εγώ, στο επόμενο. Ένας άλλος τρόπος ανατροφοδότησης είναι το να, τα λεγόμενα likes, like και μην dislike. Και κάτι το οποίο θα παρατηρήσετε πάρα πολύ είναι το ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που το είδανε. Τέλος, έχουμε και τις κριτικές σε πάρα πολλά site, όπως σε αυτά που έχουν, το πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα εστιατόρια ή γενικά, ξέρω, καφετέρια στα μπαρ, όπου έχουμε κάποιο γράψιμο κριτικής. Όλα αυτά στο τέλος ως αποτέλεσμα γυρνάνε πίσω στο δημιουργό, είτε ως πληροφορία, όπως τα likes, τα dislikes, τα reviews, τα comments που μας γράφετε, ή
Μερικοί που μας βρίζετε δεξιά και αριστερά, καλά κάνετε τέλος πάντων. Και τα χρήματα που μπαίνουν στον λογαριασμό. Πού υπάρχει λοιπόν σε αυτό το σημείο, πού μπορεί να υπάρξει λογοκρισία. Λογοκρισία μπορεί να υπάρξει είτε για καλούς λόγους είτε για κακούς λόγους. Θα εστιάσω πιο πολύ στους κακούς. Μερικοί καλοί που το είπε ένας φίλος που το έκανα από τη μια από τις παρουσιάσεις, είπε ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, ας πούμε, οι οποίοι βάζανε παιδικά και βάζανε μέσα, ξέρω εγώ, γυμνό. Για να σοκάρουν, για να. Τέτοιο, που, αυτό δεν θες να το δουν τα παιδιά τους. Τσου. Ή έχουν πολύ. Απλά αντιγράφουν περιεχόμενο που δεν τους ανήκει, όπως ξέρω κάποια τραγούδια που δεν ανήκουν σε κάποιους άλλους. Εδώ έχουμε τον πρώτο τρόπο λογοκρισίας, όπου με το που πας να ανεβάσεις ένα κάτι, σου λέει ότι δεν σε αφήνω καν να μπεις. Δηλαδή σου καταρρικώ τον λογαριασμό στο YouTube. Αυτό τώρα μπορεί να συμβαίνει είτε για θεμητούς λόγους είτε για αθέμητους. Δηλαδή μπορεί το YouTube να μην, ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, να μην συμφωνεί για παράδειγμα πολιτικά μαζί σου. Ή να μην συμφωνεί ή να μην δέχεται από τη χώρα που είσαι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στις οποίες βρίσκεται έχουν απαγορεύσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιείται στο Ιράν, ας πούμε. Επομένως, ο πρώτος τρόπος λογοκρισίας που θυμίζει την παλιά, όπου κάποιος έβγαινε αυτοκρατορικό φιρμάνι στην Ελλάδα, ειδικά ο τάδε να μην βγαίνει στα κανάλια ποτέ. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Δηλαδή για διαφόρους λόγους κάποιοι είτε από τις πλατφόρμες είτε από τις κυβερνήσεις στις οποίες βρίσκονται οι πλατφόρμες τους λένε ότι αυτός δεν θέλω καν να μπαίνει εδώ. Ο δεύτερος που έχει να κάνει και είναι ο ύπουλος με το λεγόμενο shadow ban. Shadow ban είναι όταν δέχεται το περιεχόμενό σου, δεν σου δίνει κάτι, σου λέει ότι όλα είναι καλά, αλλά ξαφνικά εκεί που σε έχει ως σύσταση στους ακροατές σου ή στους τηλεθεατές σου, ξαφνικά σου λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν το δείχνω. Επίσης, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους συνδρομητές. Δηλαδή να μπαίνει ο συνδρομητής, ξέρω ένα σκληρό κανάλι το οποίο γίνεται αυτό και δεν το βλέπεις. Πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Αυτό είναι αρκετά ύπουλο γιατί πρώτον νομίζεις ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι. Το δεύτερο είναι το ότι οι συνδρομητές σου, οι άνθρωποι που θα το ψάξουν και θα το βρούνε γιατί ήταν ας πούμε ένα link στο YouTube ή ένα link, συγγνώμη, στο Twitter ή ένα link στο Facebook ή τέλος πάντων μπαίνουν και κοιτάνε και το βλέπουν, θα δουν, θα εκτεθούν στις διαφημίσεις, θα βγάλεις κανονικά χρήματα από αυτούς, παρότι λογοκρίνεις το δημιουργό. Τέλος, έχω δει τελευταία σε κάποια πλατφόρμα, όχι στο YouTube και στο Spotify, ότι σου λένε στο συμβόλαιο ότι μπορούμε να παίζουμε διαφημίσεις και να μην σου δίνουμε χρήματα καθόλου. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να κάνετε subscribe, γιατί πάνω από 1000 άτομα μπορεί κάποια πλατφόρμα, κάποιο κανάλι στο YouTube ειδικά, να μπει στο πρόγραμμα των διαφημίσεων, έτσι ώστε οι διαφημίσεις που παίζει να μην είναι δωρεάν για τον παραγωγό. Εδώ ένας άλλος τρόπος είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, υπάρχει κάποια αυτολογοκρισία και επίσης επειδή το μοντέλο είναι πολύ έντονα διαφημιστικό, πολλές φορές έχουμε χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Δεν μπορώ να, παρότι επανέλαβα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το πω λίγες φορές αυτό. Στο τέλος, ένας άλλος τρόπος ο οποίος μπορεί να γίνει λογοκρισία από κόσμο είναι οι λεγόμενοι όχλοι που τους λέμε, οι mobs, οι οποίοι πηγαίνουν και δίνουν μαζικά αρνητικό feedback. Δηλαδή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, άτομα, οργανώνονται μέσω Twitter, κάποιου forum, κάποιου Facebook ή ο ένας με τον άλλον ή έχουν κουρδιστεί τέλος πάντων από οπουδήποτε. Και όταν βλέπουν κάτι που δεν τους αρέσει, πηγαίνουν κατευθείαν και πατάνε ότι δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Έτσι ο αλγόριθμος, ο οποίος πολύ υποπτά, αρκετοί αλγόριθμοι δεν κατανοούν ότι ο τάδε μπαίνει σε βίντεο που δεν του αρέσει και δίνει αρνητικό feedback, άρα μήπως θα πρέπει να τον πάρω στο σοβαρά. Έτσι ο αλγόριθμος παίρνει ως input, ως δεδομένο το ότι αυτό το πράγμα δεν αρέσει και πηγαίνει σε αυτό που είπαμε πριν. Σταματά να το συνιστά, σταματά να το προτείνει. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα όλα αυτά έχουν το ότι πέφτουν οι προβολές και εφόσον πέφτουν οι προβολές δημιουργούν μια δικαιολογία για να συνεχίσει. Δηλαδή ακόμα να πεις ότι okay, δεν, εφόσον δεν σε βλέπει πολλοί κόσμος, αρχίζουν να σε δείχνουν ακόμα λιγότερο. Και έτσι έχουν πολλές φορές έχουμε δει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συμπλήρωναν το εισόδημά τους ξαφνικά να βρίσκονται εκτός. Γιατί για μερικούς ανθρώπους, ξέρω εγώ, 50-100 ευρώ στο κανάλι τους κάνουν τη διαφορά. Και όπως είπαμε, αυτό έχει αποτέλεσμα στους δημιουργούς, οι οποίοι δημιουργοί ακριβώς με κάποιους τέτοιους τρόπους αρχίζουν και σταματάνε, ουσιαστικά δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλο. Σκεφτείτε, ας πούμε, αν είχαμε σαφέτα γυρίσματα. Θέλω λοιπόν να πω πως νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα λυθεί. Είμαστε στα πρόθυρα του να μπει στη ζωή μας πιο πολύ. Έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα το λεγόμενο Web3. Τώρα ζούμε στον κόσμο του Web2, ουσιαστικά. Το Web3 έχει πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες έχουν αρκετά blockchain από μέσα. Χωρίς να μπω στα μηχανικά των blockchains, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνεται
στο σύντομο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να πω πότε. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε ή σε δέκα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Είναι το εξής. Ότι όταν κάποιος παραγωγός παράγει ένα προϊόν, ηχητικό ή βίντεο, ή ίσως και ακόμα blog, αλλά ας μην πάμε εκεί, αυτό το περιεχόμενο θα το βάζει σε μία blockchain. Όταν λοιπόν αυτό μπει σε μία blockchain, θα υπάρχουν είτε ο ίδιος ο παραγωγός θα το κάνει, είτε θα υπάρχουν άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα αντιλαμβάνονται ότι αυτό θα βγήκε και θα κάνουν τις μετατροπές μόνες τους και θα επιστρέφουν αυτό το που παρήγαγαν είτε στην ίδια blockchain είτε σε κάποια άλλη. Επομένως, αυτό το, οι μετατροπές δεν θα γίνονται από μια κεντρική πλατφόρμα, θα γίνονται από όποιον θέλει. Και έτσι έχουμε το πρώτο παράδειγμα εντός εισαγωγικών δημοκρατισμού, ότι μπορείς να έχεις διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικούς τεχνικούς τρόπους όπου θα γίνει αυτή η μετατροπή, και μετά το υπόλοιπο δίκτυο που πώς λειτουργεί θα πάμε μετά να επιλέγει αυτό που του αρέσει πιο πολύ. Η αποθήκευση θα γίνεται κατανεμημένα, δηλαδή ότι εφόσον αποθηκεύτηκε κάτι, θα αρχίσει να αντιγράφεται σε κόμβους στο διαδίκτυο. Αρκετές φορές έχουμε και το θέμα ότι μπορεί αυτή η κόμβη να είναι έξυπνη. Επομένως, άμα για παράδειγμα έχει στήσει ένα τέτοιο κόμβο στο PC σου και ξέρει πάνω κάτω κόμβος ότι αυτά τα βίντεο πουλάνε πολύ, ίσως γιατί τα βλέπεις εσύ, να μπορεί να παίρνει τα βίντεο ή τα ηχητικά, τα podcast ή οτιδήποτε άλλο, πριν εσύ αρχίσεις να τα θέλεις. Στη συνέχεια, αν όλα αυτά γίνονται δημόσια, έχουμε το εξής ενδιαφέρον, το ότι αυτά τα δίκτυα, αυτές οι πλατφόρμες μάλλον, κάνουν στην ουσία δύο δουλειές. Άμα το πάμε δηλαδή στην αρχαιότητα που είχαν οι παππούδες στο βίντεο κλαμπ, υπάρχουν αυτοί που το πάνε στο βίντεο κλαμπ και μετά το βίντεο κλαμπ που τα πηγαίνει πιο μπροστά, πιο πίσω και επιλέγεις ποιο θες, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο νομίζω υπάρχει και εδώ. Δηλαδή το γεγονός ότι το YouTube ή το Spotify μαζεύουν μουσική, podcasts, βίντεο, σειρές, οτιδήποτε, η Netflix, οτιδήποτε, δεν σημαίνει το ότι απαραίτητα έχουν τον καλύτερο αλγόριθμο να σου προτείνουν ποιο θα αρέσει σε σένα. Ένα κλασικό παράδειγμα έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ότι συνήθως, και αυτό έχει να κάνει με τη διαφήμιση, σου δείχνουν περιεχόμενο κοντινό στο ότι έχεις ήδη δει. Δηλαδή, ας πούμε, σου αρέσει, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, σου αρέσει η φέτα, ας πούμε, θα σου δείξουν την επόμενη φορά άλλο ένα επεισόδιο της φέτας. Άλλο ένα επεισόδιο της φέτας. Δεν θα σκεφτούν πολλοί από αυτούς τους αλγόριθμους ότι αυτός ο άνθρωπος μήπως έχει ακούσει πολλά podcasts. Να του βάλω κάτι εντελώς άσχετο, να του βάλω μια ομιλία ή να του βάλω λίγη μουσική. Θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν εκεί. Επομένως, αν είχαμε εναλλακτικά μέρη όπου πηγαίνεις να πεις τι θέλω, θα μπορούσαν να είχαν και διαφορετικό user interface, να τα δείχνανε διαφορετικά, αλλά και να κάνανε εντελώς διαφορετικές συστάσεις και έτσι να μην ψώνιζες μόνο περιεχόμενο, αλλά να ψώνιζες και σε ποιο μέρος γίνονται οι συστάσεις. Στη συνέχεια, νομίζω ότι αυτά τα blockchain θα ζουν πιο πολύ από μικροσυνδρομές παρά με διαφημίσεις. Παράδειγμα, θα έχουμε ένα μικρό πορτοφόλι στο οποίο μπορεί να δίνουμε ένα δολάριο, ας πούμε, ή ένα ευρώ το μήνα και λιγότερο. Αλλά ακριβώς επειδή τα παραπάνω δίκτυα λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο, αυτό θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει τώρα ο νόμος, ότι, όχι ο νόμος, το στατιστικό φαινόμενο, ότι μπορεί κάποιο κανάλι να το ακούνε 100.000 άτομα και ξέρω εγώ και 100 να πληρώνουν. Ενώ αν στα 100.000 άτομα ή στα 10.000 άτομα ή στα 1.000 άτομα μπορούσαν να δίνουν μερικά λεπτά του ευρώ το μήνα, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Επίσης υπάρχουν και διαφημίσεις. Ένα παράδειγμα είναι ο Brave Browser που χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ, ο οποίος σε πληρώνει με κάποια blockchain και με κάποια tokens για τις διαφημίσεις που βλέπεις. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να δίνεις αυτά τα tokens σε κάποιους δημιουργούς που σου αρέσουν. Οπότε ουσιαστικά αντί να πληρώνεις εσύ ο ίδιος, με τις διαφημίσεις που έτσι κι αλλιώς θα έβλεπες, πληρώνεις τον αγαπημένο σου δημιουργό. Η ανατροφοδότηση τώρα είναι άλλη μια ιστορία. Και είναι για ποιο λόγο. Το ότι όταν ένας ακροατής, ας πούμε εσύ, χτυπάς ένα like ή γράφεις ένα review για κάπου ή ένα dislike ή απλά δανείζεις το χρόνο σου, χαρίζεις το χρόνο σου, δηλαδή είδες κάτι ξέρω εγώ 45 λεπτά, αυτή η πληροφορία ουσιαστικά κάνεις δωρεάν δουλειά για την πλατφόρμα στην οποία την έδωσες. Αυτό είναι πιο έντονο στα μέρη τα οποία έχουν, ας πούμε, κριτικές εστιατορίων, μπαρ ή άλλων μέσων διασκέδασης, αλλά και κριτικές ταινιών κτλ. Είναι σαν να δουλεύει κάποιος δωρεάν για αυτή την εταιρεία. Αν αυτό όμως γινόταν σε κάποιο blockchain, θα μπορούσαν οι άνθρωποι που το κάνουν, οι εντός εισαγωγικών καταναλωτές, να γίνουν παραγωγοί κριτικής ουσιαστικά και το παράγωγο της δουλειάς τους αυτής να το πουλάνε ή να χρησιμοποιείται για στατιστικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτό το μπαρ αρέσει άτομα αυτής της ηλικίας, άρα θα πρέπει να φτιάξω ένα παρόμοιο στην ίδια περιοχή. Π.χ., το οποίο είναι ανάλυση
αγοράς και γι' αυτό οι άνθρωποι που κάνουν reviews δεν πληρώνονται καθόλου. Παραπέμπω χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες σε προηγούμενο επεισόδιο που μου κάνει για τον Γιώργο Ζαργαδάκη, όπου το συζητάμε λίγο το θέμα. Αν θέλετε, ακούστε και αυτό ή διαβάστε το βιβλίο του το Cyber Republic. Τέλος, όλα αυτά, ακριβώς αν γίνονται σε κάποιο blockchain, θα μπορεί άμεσα το παράγωγο που είναι είτε οι κριτικές είτε τα χρήματα να ρέουν ημιαυτόματα ή αυτόματα κατευθείαν στους παραγωγούς, οι οποίοι ακριβώς επειδή θα υπάρχει όλο αυτό το οικοσύστημα θα μπορούν να βγάζουν περιεχόμενο το οποίο αρέσει στους ακροατές τους, όχι αρέσει πρώτα στην πλατφόρμα ή στην οποιαδήποτε πλατφόρμα το βάζουν και μετά τους ακροατές, λύνοντας έτσι όχι μόνο το θέμα της λογοκρισίας, αλλά ταυτόχρονα και άλλα θέματα που είπαμε πριν, όπως η διανομή, όπως η ποιότητα του περιεχομένου, αλλά και αρκετά άλλα έτσι μικρά. Αυτά πιστεύω ότι θα συμβούν. Όπως είπα, παρότι είμαι σίγουρος δεν ξέρω πότε, το οποίο κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά αυτού, ο οποίος εντός εισαγωγικών προφητεύει κάτι να μην λέει πότε θα γίνει αυτό, αλλά έτσι νομίζω ότι θα εξελιχθεί το οικοσύστημα στο διαδίκτυο, εύχομαι συντομότερα παρά αργότερα. Με αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που δώσατε για να με ακούσετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.